Γεια σας! Αυτή την εβδομάδα αποφάσισα να σας κάνω κάτι λίγο πιο διασκεδαστικό, λίγο πιο χαλαρό. Οπότε τις 100 ερωτήσεις που κανένας δεν ρωτάει. Ξεκινάμε. Κοιμάσαι με την ντουλάπα ανοιχτή ή κλειστή? Λοιπόν, δεν με νοιάζει καθόλου αν η ντουλάπα μου είναι ανοιχτή, αν είναι κλειστή, τίποτα. Όταν νιστάζω, πηγαίνω στο κρεβάτι, κλείνω το φως. Πραγματικά δεν κοιτάω τίποτα. Παίρνεις τα σαμπουάν και τα conditioner από τα ξενοδοχεία? Όχι. Αλλά το κάνει η μαμά μου αυτό. Κοιμάσαι με τα σεντόνια από μέσα ή απ' έξω? Δηλαδή αν τα κάνετε... δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Εγώ προτιμάω να κοιμάμαι με τα σεντόνια απλά κουμπισμένα πάνω μου, γιατί στριφογυρίζω πολλές φορές και αλλιώς νιώθω πολύ περιορισμένη. Σου αρέσει να χρησιμοποιείς post-it? Συχαίνω με τα post-it και θα σας πω γιατί. Δεν μου αρέσει οτιδήποτε έχει μία εκτεθειμένη μεριά με κόλλα, γιατί πάνω μπορεί να κολλήσει το οτιδήποτε, κολλάνε ψίχουλα, κολλάνε σκόνη, τρίχες. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Κόβεις κουπόνια αλλά μετά ξεχνάς να τα χρησιμοποιήσεις? Δεν χρησιμοποιώ ποτέ κουπόνια, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω μπει στη διαδικασία. Προτιμώ να σου επιτεθεί μία μεγάλη αρκούδα ή ένας μήνος από μέλισσες. Προτιμώ ένας μήνος από μέλισσες, γιατί είμαι πάρα πολύ εξοικειωμένη με τις μέλισσες. Δηλαδή, όταν πετυχαίνουμε κάπου μέλισσα, εγώ είμαι η πρώτη που θα πεταχτώ μπροστά και θα πω «Ξέρω πως θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα». Νομίζω πως οι φίλοι μου θα συμφωνήσουν σε αυτό. Έχεις φακίδες? Έχω φακίδες, ναι, αλλά μόνο στο πρόσωπο. Χαμογελάς πάντα στις φωτογραφίες? Όταν με βγάζει κάποιος άλλος, χαμογελάω πάντα. Όταν βγάζω εγώ τον εαυτό μου, όχι. Μετράς τα βήματά σου όταν περπατάς? Δεν μετράω τα βήματά μου, αλλά όταν περπατάω και το πεζοδρόμιο έχει τετράγωνα, πρέπει να πατάω μέσα στα τετράγωνα. Βέβαια, πρέπει να σας πω πως είμαι ο λιγότερο ψυχαναγκαστικός άνθρωπος που θα γνωρίσετε ποτέ στη ζωή σας. Δηλαδή, αν βιάζομαι και δεν μπορώ να πατάω μέσα στα τετράγωνα, δεν θα μου χαλάσει η μέρα, δεν θα νιώσω πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς μου έχει ξεφύγει ο ψυχαναγκασμός και δεν τον έχω γενικά, δεν ξέρω. Όλα τα άλλα τα έχω πάρει. Χορεύεις ακόμα και όταν δεν υπάρχει μουσική? Χορεύω συνέχεια, ιδίως όταν δεν υπάρχει μουσική, γιατί δημιουργώ εγώ τη μουσική. Λόγω του ότι συνέχεια τραγουδάω, ακόμα και όταν κανένας άλλος δεν θέλει να μ' ακούσει να τραγουδάω, υπάρχει πάντα μουσική, άρα μπορώ να χορεύω πάντα και χορεύω. Δαγκώνεις τα στυλό και τα μολύβια σου? Όχι, πραγματικά όχι. Αλλά όταν ήμουνα στο δημοτικό σίγουρα το έκανα, γιατί έχω μνήμες να έχω γίνει από μελάνι. Με πόσους ανθρώπους έχεις κοιμηθεί αυτή τη βδομάδα? Με κανέναν ανθρώπους. Με γάτες? Δύο. Πόσο μεγάλο είναι το κρεβάτι σου? Παιδιά, το κρεβάτι μου είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι queen size. Το μόνο μεγαλύτερο είναι το king size και το χρειάζομαι τόσο μεγάλο γιατί κοιμάμαι εγώ και δύο γάτες και πρέπει να είμαστε άνετα. Ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας? Λοιπόν, παιδιά, μου έχει κολλήσει ένα τραγούδι το οποίο είναι από το Hunger Games. Είναι αυτό που τραγουδάει η Katniss που λέει Are you coming to the tree? Ναι, αυτό το τραγούδι μου έχει κολλήσει. Είναι ok να φοράνε οι άντρες ροζ? Ναι. Είναι ok να φοράνε ροζ, να φοράνε φούξια, να φοράνε κίτρινο, μαύρο, άσπρο, ό,τι χρώμα θέλουν. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Βλέπεις ακόμα κινούμενα σχέδια? Ναι, και όχι μόνο όταν τα πετυχαίνω εντελώς τυχαία, αλλά πολλές φορές βάζω και βλέπω ολόκληρη σεζόν Simpsons, για παράδειγμα Family Guy. Και τώρα που ετοιμαζόμουν και βαφόμουνα, έβλεπα Simpsons. Πού θα έθαβες κρυμμένο θησαυρό άμα είχες? Άμα είχα, ποιος λέει πως δεν έχω? Ποια είναι η λιγότερο αγαπημένη σου ταινία? Λοιπόν, έχω μία ταινία στο μυαλό μου που δεν ξέρω πώς λέγεται. Ελπίζω να υπάρχει και να μην την δημιούργησα μόλις τώρα. Σίγουρα υπάρχει. Είναι για κάτι πρόβατα. Ξεκίνησε πολύ καλά η πρόταση. Είναι για κάτι πρόβατα τα οποία δολοφονούν κόσμο. Θα πρέπει να τώρα να την ψάξω αυτή την ταινία. Σε τι βουτάς το κοτοπουλάκι σου? Κοτοπουλάκι λέω τα chicken nuggets. Εσείς πώς τα λέτε τα chicken nuggets? Γιατί εγώ τα λέω κοτοπουλάκια. Λοιπόν, σε μαγιονέζα. Ειδικά αν είναι McDonald's, το βουτάω σε μαγιονέζα. Ξέρω πως όλοι οι άλλοι το βάζουν σε γλυκό, ξινή, σε barbecue, ναι. Όχι, μαγιονέζα. Τι πίνεις μαζί με το φαγητό σου? Coca-Cola Light. Το ξέρετε. Είναι γεροσιλία να απαντήσω οτιδήποτε άλλο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Κοτόπουλα με πατάτες στο φούρνο. Γιατί αυτό θα ήθελα να φάω τώρα. Ποιες ταινίες θα μπορούσες να βλέπεις ξανά και ξανά και ξανά και ακόμα να τις λατρεύεις? Είναι τόσες πολλές. Θα σας πω δύο που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Το Μελαγχολία και το Μικρά Αγγλία. Μας έριξα πολύ. Το τελευταίο άτομο που φίλησες ή σε φίλησε. Το τελευταίο άτομο είναι η Ευτυχία, η οποία έχει μία μεγάλη αγάπη στις αγκαλιές και στα φιλιά γενικότερα. Ήσουνα ποτέ πρόσκοπος? Ποτέ, ποτέ δεν ζήλεψα ποτέ τα κορίτσια οδηγούς. Ποτέ δεν ήθελα, μη με στείλεις σε τίποτα τέτοιο, πραγματικά. Δόξα τω Θεώ, δεν με στείλαν οι γονείς μου. Με στείλανε μια φορά κατασκήνωση και το μετανιώσαμε όλοι οικογενειακώς. Θα έκανες ποτέ γυμνή φωτογράφηση? Δεν νομίζω. Η τελευταία φορά που έγραψες γράμμα σε κάποιον σε χαρτί? Ήτανε πριν από μερικές μέρες. Παιδιά, η τρελή. Ναι, ήτανε πριν από μερικές μέρες. Ξέρεις να αλλάζεις λάδια στο αμάξι? Ναι. Έχεις πάρει ποτέ κλίση για υπερβολική ταχύτητα? Όχι. Έχεις μείνει από βενζίνη? Δεν νομίζω να έχω μείνει ποτέ από βενζίνη. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Σίγουρα έχω μείνει από μπαταρία και πρόσφατα κιόλας. Αγαπημένο είδος σάντουιτς? Τόνος. Παιδιά, τόνος. Άμα μου δώσεις σάντουιτς με τόνο, μπορώ να ζω μόνο με αυτό για την υπόλοιπη ζωή μου. Δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Το καλύτερο πράγμα να τρως για πρωινό? Κάτι με σοκολάτα. Ντόνατ, κουρασάν σοκολάτας, σκέτη σοκολάτα, σοκολάτα. Τι ώρα πας για ύπνο? Συνήθως πάω κατά τις 12, αλλά λόγω του ότι διαβάζω πολλά βιβλία στο κρεβάτι, τελικά καταλήγω να κοιμάμαι πολύ αργά. Αλλά θέλω να πω κατά τις 12. Λοιπόν, ερώτηση. Are you lazy? Εγώ lazy. Εγώ lazy. Εγώ lazy. Τι ντυνόσουνα στις απόκριες όταν ήσουν μικρή? 1002 πράγματα. Η μαμά μου είχε πάρα πολύ φαντασία, οπότε έχω ντυθεί πραγματικά τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ποιο είναι το ζώδιό σου στο κινέζικο οροσκόπιο? Δράκος. Το καλύτερο. Πόσες γλώσσες μπορείς να μιλήσεις? Μπορώ να μιλήσω ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά. Θα βάζα μέσα και τα γαλλικά. Είσαι γραμμένη σε κάποιο περιοδικό? Όχι, δεν λαμβάνω περιοδικό. Παλιά ήμουν γραμμένη στο National Geographic, αλλά κάποιος από την πολυκατοικία το έκλεβε. Δεν ξέρω ποιος, οπότε το σταμάτησα. Τι είναι καλύτερα, τα Legos ή τα Lincoln Logs? Επειδή δεν έχω ιδέα τι είναι τα Lincoln Logs και λογικά είναι τίποτα φλόρικες βλακίες της Αμερικής, θα πω Legos. Are you stubborn? Δεν νομίζω. Βλέπεις ποτέ σαπουνόπερες? Δεν βλέπω σαπουνόπερες, αλλά όταν ήμουνα νεότερη, στα νιάτα μου, έβλεπα συνέχεια μεξικάνικα και το αγαπημένο μου ήταν η Μαρία της Γειτονιάς και η Πάολα και η Παολίνα. Φοβάσαι τα ύψη? Όχι. Τραγουδάς στο αμάξι? Η αγαπημένη μου ερώτηση. Τραγουδάω τόσο πολύ στο αμάξι που εκνευρίζω τους πάντες. Δεν με νοιάζει αν σε ξέρω, αν έχω, ρε παιδί μου, μια οικειότητα μαζί σου και αυτά. Δεν θα ντραπώ να τραγουδήσω στο αμάξι και να τραγουδήσω και πάρα πολύ δυνατά. Τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή από ελληνικά, από λαϊκά παλιά, από ροκ, ό,τι θες θα το τραγουδήσω στο αμάξι. Τραγουδάς μέσα στο μπάνιο? Όχι, δεν τραγουδάω στο μπάνιο και θα σας πω γιατί. Το μπάνιο μου ενώνεται με το μπάνιο των διπλανών και μπορώ να ακούσω πολύ καθαρά τι λένε. Και επειδή αυτή είναι συνέχεια στο μπάνιο, όταν κάνω μπάνιο παρακολουθώ τι λένε. Συνήθως μαλώνουν το παιδί τους. Χορεύεις στο αμάξι? Ναι. Όσο τραγουδάω, χορεύω κιόλας. Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ όπλο? Όχι. Η τελευταία φορά που σε φωτογράφησε επαγγελματίας φωτογράφος, η τελευταία φορά, γιατί αυτό συμβαίνει και συστηματικά κιόλας, η τελευταία φορά ήτανε όταν είχα κάνει εκείνο το βίντεο με τη Philips. Σου αρέσουν τα musical? Ανάλογα. Τα πιο πολλά musical δεν μ' αρέσουν, αλλά όσα μ' αρέσουν ξέρω απ' έξω όλα τα τραγούδια. Ας πούμε το Moulin Rouge το ξέρω όλο απ' έξω. Το Les Mis το ξέρω όλο απ' έξω. Σου δημιουργούν τα Χριστούγεννα στρες? Όχι. Έχεις φάει ποτέ πιερόγγι? Τι είναι το πιερόγγι? Αγαπημένη τάρτα με φρούτα? Νομίζω πως θα πω φράουλες, γιατί γενικά δεν μ' αρέσουν τα φρούτα μέσα στα γλυκά μου. Δηλαδή δεν μπορείς να μπερδεύεις γλυκά με φρούτα. Αυτό είναι η γεροσιλία. Τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ήθελα να γίνω σκουπιδιάρης. Μου άρεσε έτσι όπως κρατιόντουσαν και πήγαινε το όχημα. Πιστεύεις στα φαντάσματα? Όχι. Έχεις νιώσει ποτέ ντεζαβού? Ναι, όλη την ώρα, πραγματικά. Παίρνεις κάποια βιταμίνη καθημερινά? Όχι, ενώ θα έπρεπε. Το θυμάμαι μόνο όταν αρρωσταίνω και λέω, α, γιατί δεν παίρνω λίγη βιταμίνη C? Φοράς παντόφλες? Ναι, και φοράω και αυτή τη στιγμή. Φοράς μπουρνούζι? Όχι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν καθόλου τα μπουρνούζια. Τι φοράς για να κοιμηθείς? Μπιτζάμες, και μάλιστα χοντρές μπιτζάμες, γιατί εγώ κρυώνω πάντα. Η πρώτη σου συναυλία. Λοιπόν, πρώτη συναυλία ήτανε Prodigy. Το ξέρω, πήγα κατευθείαν στα βαθιά. Αλλά ήτανε, παίζει η καλύτερη συναυλία που έχω πάει ποτέ. Walmart, Target or Kmart. Δεν έχουμε εδώ πέρα αυτές τις πλωριές. Εμείς έχουμε Carrefour και Βασιλόπουλο και Σκλαβενίτη και... Nike ή Adidas? Nike. Cheetos ή Fritos? Τι είναι τα Fritos ρε παιδιά? Ούτε τα Cheetos μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε τα πακοτίνια, τα δρακουλίνια και τα φουντούνια. Φιστίκια ή πασατέμπο? Και τα δύο, αλλά νομίζω πως θα πω πασατέμπο. Έχεις κάνει ποτέ μαθήματα χορού? Ναι, έκανα χώρο πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα που θα ήθελες να κάνει ο μέλλοντας σύζυγός σου? Όχι, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μπορείς να διπλώσεις τη γλώσσα σου? Ναι. Ίσως δεν χρειάζεται να σας το δείξω αυτό. Έχεις κλάψει ποτέ από τη χαρά σου? Ναι. Και μάλιστα τελευταία φορά αυτό έγινε χθες. Ποιον θα ήθελες να δεις σε συναυλία? Αχ, δεν ξέρω. Radiohead. Θα πέθαινα για να δω τους Radiohead. Τα πάντα. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά για πολλά πράγματα για να δω τους Radiohead. Θα βγάζα το κρυμμένο θησαυρό για να δω τους Radiohead. Ζεστό τσάι ή κρύο τσάι? Ζεστό τσάι. Τσάι ή καφέ? Καφέ, και μάλιστα σκέτ. Ξέρεις να κολυμπάς καλά? Ξέρω όσο ξέρει ο μέσος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα. Μπορείς να κρατήσεις την αναπνοή σου χωρίς να κρατάς τη μύτη σου? Ναι. Στο γάμο σου προτιμάς DJ ή μπάντα? Συγκρότημα. Καταλήξαμε παιδιά, συγκρότημα στο γάμο. Ποιες είναι οι καλύτερες, οι μαύρες ή οι πράσινες ελιές? Οι πράσινες εννοείται. Ξέρεις να πλέκεις? Ναι, ξέρω να πλέκω, δεν ξέρω να κάνω σταυροβελονιά και όλα αυτά τα δεν ξέρω κι εγώ τι. Εντάξει, το απλό πλέξιμο. Το καλύτερο δωμάτιο για τζάκι? Νομίζω πως το τζάκι, εκτός από το σαλόνι που εντάξει είναι ιδανικό, πιστεύω πως είναι πάρα πολύ ωραίο και στο υπνοδωμάτιο. Εγώ ψάχνω να βρω τρόπους να ζεσταίνομαι, όπως καταλάβατε. Ναι. Ωραία, έχει μια ερώτηση που δεν ξέρω πώς να τη μεταφράσω. Ουσιαστικά είναι αν κλαίω και κάνω τα φασαρία μέχρι να γίνει το δικό μου. Όχι, παιδιά δεν το κάνω αυτό. Με εκνευρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν και επίσης με εκνευρίζουν οι άνθρωποι που έχουν παιδάκια και τα παιδάκια το κάνουν. Αν ήταν το δικό μου παιδί θα έχει φάει ξύλο. Έχεις παιδιά? Όχι. Θες παιδιά? Όχι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το μαύρο, το άσπρο, το καφέ, το γκρι, το γκρι. Σου λείπει κανείς τώρα? Ναι. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, δεν τις απάντησα όλες γιατί κάποιες δεν ήξερα πώς να τις μεταφράσω. Θα σας τις έχω και από κάτω όμως να τις δείτε. Θέλω να μου απαντήσετε μία από αυτές τις ερωτήσεις και εσείς στα σχόλια για να αρχίσω να σας μαθαίνω σιγά σιγά. Αυτά, και εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!